Γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκαίας. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή ο Άγιος Νεκτάριος θα ξεκινήσει μιλώντας μας περί κολακίας. Η κολακία είναι αποκρουστική κακία, καλυμμένη με το προσωπείο της φιλίας. Είναι ψεύτικο χάδι που εκδηλώνεται σαν φιλία μόνο στα λόγια και ως προθυμία και βιασύνη για πράγματα ανάξια λόγου. Στην κολακία όπως και στο μνήμα, μόνο το όνομα της φιλίας είναι γραμμένο. Η κολακία είναι κακία διεφθαρμένης ψυχής, ψυχής άρρωστης, που τίποτα το υγιές δεν υπάρχει σε αυτήν. Είναι δόλια, δίχως ιερό και όσιο, ασεβής, ανηλικρινής και απατηλή. Η κολακία διαφθείρει τις ψυχές που την δέχονται. Χαρακτήρας του κόλακα. Ο κόλακας είναι άνθρωπος διεφθαρμένος, ευτελής και μηδαμινός. Καλοπιάνει τους ασθενείς χαρακτήρες, τα δε λόγια του είναι ψεύτικα. Μιλάει για φιλία και προσποιείται ότι έχει τέλεια αφοσίωση. Τη στιγμή που η καρδιά του μισεί, από το στόμα του βγαίνουν λόγια μεγάλης αγάπης. Αυτόν που κολακεύει, τον επενεί για αυτά που είναι άξια μομφής και κατηγορεί τις αρετές των ενάρετων και όσα είναι ανώτερα επένου. Εξασθενεί τους καλούς λογισμούς της ψυχής και δεν κατανοεί την αλήθεια των πραγμάτων. Ο κόλακας μακαρίζει αυτούς που ζουν πλούσια και απρεπή ζωή και θαυμάζει αυτούς που σπαταλούν τον πλούτο τους σε ασωτίες. Επενεί τον τρόπο που σκέπτονται και εγκομιάζει τα έργα των χεριών τους. Την έλλειψη εγκράτειας τη λέει αρετή και τη χειρότερη ανοησία αποκαλεί επιστήμη και σοφία. Άνδρα ανάξιο τον επενεί για τον πλούτο του και ειρωνεύεται άνδρα αγαθό επειδή τυχαίνει να είναι φτωχός. Θαυμάζει πρόσωπα χάριν ωφέλειας και εξουθενώνει μπροστά τους όσα είναι άξια θαυμασμού. Οι κόλακες, με λόγια καλοσυνάτα, εξαπατούν τις καρδιές των άκακων και κάνουν τα πάντα για να τους υποδηλώσουν. Τους παραπλανούν μακαρίζοντάς τους και αναταράζουν τον δρόμο της ζωής τους. Είναι πιο πονηροί από Αλεπού και χειρότεροι των κοράκων, γιατί με δόλο και απάτη διαφθείρουν και εκμεταλλεύονται τις ψυχές των ανόητων. Χρησιμοποιούν τρόπους πολύπλοκους και είναι κερδοσκόποι. Ο Πλούταρχος λέει για τους κόλακες
ότι κανένα γένος δεν είναι πιο διεφθαρμένο από αυτό των κολάκων, ώστε να εκτροχιάζει την νεότητα περισσότερο και γρηγορότερα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον κόλακα: «Ο κόλακας όσο έχει την μπουκιά στο στόμα του, κολακεύει, θαυμάζει, ευλογεί. Μόλις όμως σηκωθεί από το τραπέζι και φύγει, εξφενδονίζει τις βλαστήμιες σαν τις πέτρες, για εκείνο που λίγο πριν, χάρη του στομαχιού και της κοιλιάς, προσκυνούσε σαν Θεό». Ο κόλακας αρπάζει ό,τι ανήκει στον άλλο. Ενώ ευλογεί το πρωί με μεγαλοστομίες τον φίλο του, το βράδυ τον καταργέται και με ωφέλιμα και καλά λόγια μπορεί να του πάρει τρόπον τεινά και τα ρούχα του. Ο Αντισθένης έλεγε: «Καλύτερα να διαλέξεις να πέσεις σε κόρακα παρά σε κόλακα, διότι οι πρώτοι πληγώνουν το σώμα, ενώ οι δεύτεροι κατατρώγουν την ψυχή». Ο Μέγας Βασίλειος παραβάλλει τους κόλακες με τις σαρανταποδαρούσες, λέγοντας: «Όπως λένε, η σαρανταποδαρούσα παίρνει την απόχρωση του τόπου όπου βρίσκεται, έτσι και ο κόλακας αλλάζει τη σκέψη του ανάλογα με αυτούς που συναναστρέφεται. Ο κόλακας είναι ο πιο μολυσμένος από όλους τους ανθρώπους». Συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για τον έρωτα. Περί έρωτα. Ο έρωτας είναι πάθος αργόσχολης ψυχής, που γεννιέται από την περιέργεια της όρασης. Ο έρωτας εκδηλώνεται ως υπερβολή κάποιας παράλογης επιθυμίας, η οποία πολύ γρήγορα γεννιέται στην ψυχή, ωστόσο πάρα πολύ αργά σβήνει. Ο έρωτας ανάβει σαν φλόγα μια φορά και καταφλέγει την καρδιά, αλλά δεν σβήνει εύκολα, καθότι εξάπτεται από τη φαντασία. Μέσω αυτής αναπαριστά διαρκώς την εικόνα του αγαπημένου προσώπου. Όταν ο έρωτας καταλάβει την ψυχή, ο άνθρωπος δεν νοιάζεται ούτε για την τροφή. Όταν ο έρωτας βρει αφρούρητη την ψυχή και την κατακτήσει, την υποδουλώνει. Και ενώ την πείθει να περιφρονήσει όλα τα άλλα, μεταστρέφει όλα τα ενδιαφέροντα της ψυχής να αφορούν πλέον εκείνον. Ο έρωτας παρακινεί τις ψυχές που δεν βαδίζουν με τη λογική σε πάθος και παραφροσύνη, γιατί η δίχως χαλινάρη φαντασία τους διατηρεί τη φλόγα που διαφθείρει το νου. Ο έρωτας, όταν αγγίζει μυαλωμένη ψυχή, σβήνει πριν διαφθείρει το νου, γιατί αυτή η ψυχή είναι κύρια του εαυτού της και δεν αφήνεται να σύρεται από τη φαντασία. Ο έρωτας καταλαμβάνει τις ψυχές που είναι άδειες από θείο έρωτα και πλήττουν μέσα στη μοναξιά τους. Η καρδιά, αφού έχει πλαστεί για να ερωτεύεται, δεν μπορεί να μείνει απαθής προς τον κοσμικό έρωτα, αν πρώτα δεν έχει πληγωθεί και κατακυριευθεί από τον θείο έρωτα. Ο ανθρώπινος έρωτας δεν μπορεί να κυριεύσει τις καρδιές που έχουν τρωθεί από τον θείο έρωτα, γιατί ο θείος έρωτας έχει γεμίσει κάθε πόθο και τίποτα δεν άφησε κενό. Ο Πλούταρχος λέει για τον έρωτα ότι «θηρίο που κατασπαράσει την καρδιά, καθώς ον έχει νύχια και δόντια, δηλαδή την καχυποψία και τη ζήλια». Τα πάθη των ερωτευμένων είναι τα εξής: ενώ αγαπούν, παράλληλα μπορεί να μισούν. Τον ίδιο που ποθούν όταν είναι απόν, τρέμουν
παρόντα. Κολακεύουν, ηρωνεύονται, πεθαίνουν πριν την ώρα τους, μπορούν να σκοτώσουν, εύχονται να μην είχαν αγαπήσει, αλλά δεν θέλουν να πάψουν και να αγαπούν. Ενώ θέλουν να κυριαρχούν πάνω του, υπομένουν τα πάντα από αυτόν. Αυτό γίνεται αιτία το πάθος να το διαδέχεται η μανία. Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για το έλεος, περί ελέους. Έλεος είναι η εκούσια λύπη που αισθάνεται κανείς για τις ξένες συμφορές. Το έλεος εκδηλώνεται σαν αγαπητική διάθεση προς αυτούς που δυστυχούν από κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις αναμεμειγμένοι με λύπη. Το έλεος γεννιέται από την καρδιά που συμπαθεί και συμπάσχει στα παθήματα των άλλων. Το έλεος είναι ισχυρό φάρμακο σε αυτόν που ατύχησε και προσφέρεται από ψυχή που συμπάσχει. Η γνήσια συμπόνια ανακουφίζει πολύ τις συμφορές. Το έλεος είναι πατέρας της επιείκειας, ενέχειρο της αγάπης, σύνδεσμος κάθε φιλικής διάθεσης. Εκεί που υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν στέκεται δικαστήριο, δεν απαιτούνται ευθύνες. Όπου υπάρχει έλεος, η σωτηρία δίνεται δίχως εξέταση. Όπου υπάρχει έλεος, συγχωρείται ο απολογούμενος. Το έλεος γεννάει την παρηγοριά, την αγαθοεργία, τη χριστότητα, την ευσπλαχνία, τη μακροθυμία και τη συγχώρεση. Στη συνέχεια, ο Άγιος του αιώνα μας μας μιλάει περί ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι πράξη αγαθής προαίρεσης. Είναι εσωτερική φωνή προερχόμενη από αγαθή καρδιά που αγαπά τον πλησίον της. Η ελεημοσύνη είναι δικαιοσύνη που αποδίδει αυτά που ουσιαστικά οφείλουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη, διότι αυτός που κατέχει τον πλούτο που έλαβε από τον Θεό γίνεται ταυτόχρονα οικονόμος και διαχειριστής των αγαθών που με αυθονία δόθηκαν από τον Θεό. Η ελεημοσύνη είναι εντολή του Θεού, στην οποία θέλει περισσότερο να υπακούμε παρά να προσφέρουμε θυσίες και ολοκαυτώματα. Αυτό το λέει ο Θεός δια των προφητών: «Έλεον θέλω και ου θυσίαν». Αυτό το επικύρωσε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν μίλησε προς αυτούς που δεν δίνουν ελεημοσύνη: «Πορευθέντες, μάθετε τι εστίν, έλεον θέλω και ου θυσίαν». Ο Χρυσόστομος λέει: «Η ελεημοσύνη μας δόθηκε από τον Θεό για την εντολή της αγάπης. Είναι αγαθό η ελεημοσύνη. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να διασκορπίζει τα αγαθά αυτό που τα έχει. Ουσιαστικά όμως και αληθινά μαζεύει αγαθά. Όπως ο Γεωργός, όταν σπέρνει, δανείζει στη γη σπόρους που από αυτήν μάζεψε. Έτσι και η ελεημοσύνη φαίνεται πως δίνει σε άλλους. Στην πραγματικότητα όμως μαζεύει θησαυρούς για αυτόν που δίνει. Το μεγαλείο της ελεημοσύνης δεν κρίνεται από τη μεγάλη προσφορά, αλλά από την προθυμία
αυτού που προσφέρει. Ο Θεός δεν απαιτεί ποσότητα προσφοράς, αλλά προθυμία. Δεν γεννάει την ελεημοσύνη το μέγεθος της περιουσίας, αλλά η ποιότητα της δικής μας προαίρεσης. Γιατί δεν κρίνεται η ελευθερία από το πόσο πολλά δίνουμε, αλλά στην αναλογία που υπάρχει μεταξύ αυτών που δίνονται και της περιουσίας αυτού που δίδει. «Η ελεημοσύνη είναι η αρίστη των εργασιών», λέει ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός, «γιατί με πολύ λίγα αγοράζουμε τη βασιλεία των ουρανών. Με μόνη την ελεημοσύνη παίρνουμε, αντί των πρόσκαιρων αγαθών, την αιώνια δόξα». Ο Χρυσόστομος αποκαλεί την ελεημοσύνη «βασίλισσα των αρετών», λέγοντας: «Η ελεημοσύνη είναι η βασίλισσα των αρετών, αυτή που πολύ γρήγορα ανοίγει τις αψίδες των ουρανών στους ανθρώπους και είναι η καλύτερη συνήγορος. Και αμέσως η ελεημοσύνη είναι τροφή της ψυχής, και όπως ο άρτος και ο ίνος είναι τροφή και ευχαρίστηση του σώματος, έτσι και η ελεημοσύνη και η προσευχή γίνεται θεραπεία και χαρά της ψυχής». Ο ίδιος πατέρας λέει: «Είναι λοιπόν μέγα απόκτημα η ελεημοσύνη και γρήγορη μεσήτρια προς τον φιλεύσπλαχνο Θεό, γιατί έχει μεγάλη παρησία μπροστά του. Γι' αυτό και όταν θέλει πηγαίνει προς εκείνον και κάθεται στα δεξιά του. Ο Θεός την αγαπάει πάρα πολύ και την έχει ως πρώτη μεταξύ των θυγατέρων του, γιατί εκείνη είναι πάντοτε μαζί του. Αυτή η ίδια τον παρακάλεσε να κατέβει στη γη και να σώσει το γένος των ανθρώπων». Ο Χρυσόστομος σε άλλη ομιλία του περί ελεημοσύνης λέει: «Αυτή είναι η μητέρα της αγάπης. Αυτή είναι το φάρμακο των δικών μας αμαρτημάτων, βγάζοντας το πίον της άρρωστης ψυχής μας. Σκάλα, στηριγμένη στον ουρανό, αυτή συνενώνει το σώμα του Χριστού». Και αλλού λέει: «Κανένα άλλο χαρακτηριστικό του χριστιανού δεν είναι όπως η ελεημοσύνη». Και σε μια άλλη ομιλία μας λέει: «Η ελεημοσύνη γεννάει εκείνον τον ποταμό που αναβλύζει αιώνια ζωή, όπου πέφτοντας ο θάνατος εξαφανίζεται όπως ο σφινθήρας στην πηγή. Αυτή η πηγή, όπου κι αν στάξει, εργάζεται μεγάλα αγαθά. Αυτή σβήνει ολόκληρο ποταμό φωτιάς, σαν να είναι σπίθα». Για την ελεημοσύνη ο σοφός Σιράχ λέει: «Πυρ φλογιζόμενο κατασβέσει είδωρ, και ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτίας. Η ελεημοσύνη διαμένει εις τον αιώνα». Ο Γρηγόριος Ονήσις αποκαλεί την ελεημοσύνη πηδάλιο της αγάπης. Ο ίδιος πατέρας λέει για την ελεημοσύνη που προέρχεται από τις αδικίες: «Ελεημοσύνη που προέρχεται από αδικίες δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά ομότητα και απανθρωπιά. Διότι ποιο το όφελος να γυμνώσεις κάποιον για να ντύσεις κάποιον άλλον? Η ελεημοσύνη πρέπει να ξεκινάει με την αίσθηση του ίκτου. Έργα δε της ελεημοσύνης είναι όσα προέρχονται από τις εντολές του Κυρίου. Πρώτον, να τρέφουμε όσους πεινούν. Δεύτερον, να ποτίζουμε όσους διψούν. Τρίτον, να ντύνουμε τους γυμνούς. Τέταρτον, να φιλοξενούμε τους ξένους. Πέμπτον, να επισκεπτόμαστε τους αρρώστους. Έκτον, να παρηγορούμε τους θλιμμένους. Και έβδομον, να βοηθούμε τους φυλακισμένους». Στα έργα της ελεημοσύνης ανάγονται και τα έργα που πράττονται χάρη της πνευματικής και ηθικής διαμόρφωσης και ανάπτυξης του πλησίου. Η ελεημοσύνη μπορεί να καλύψει πλήθος αμαρτιών και να σώσει από τον θάνατο.
Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του αιώνα μας, θα μας μιλήσει για την εικόνα του Ελεήμονα. Ο Ελεήμονας είναι ελεημένος από τον Θεό, διότι είναι πράγματι δώρο Θεού να αποκτάς συνήθεια ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Ο Ελεήμονας συνέχεια ελεεί και δανείζει και το σπίτι του είναι γεμάτο αγαθά, γιατί ο Θεός ευλογεί αυτόν και τον οίκο του. Αυτός έχει γίνει πιστός οικονόμος και όσα του δόθηκαν θεωρεί ότι είναι από τον Θεό. Έτσι τα διαχειρίζεται πιστά. Πιστεύει ότι τα έλαβε για να βοηθήσει αυτούς που έχουν ανάγκη, ότι τα έλαβε για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του με τις πλουσιοπάροχες προσφορές του προς τους άλλους, ότι τα έλαβε για να τα προσφέρει για τη σωτηρία του. Χρησιμοποιεί τον πλούτο του σαν να μην είναι δικός του, αλλά ξένος, που θα πρέπει να τον αποδώσει σε αυτόν που του τον εμπιστεύθηκε. Ο Γρηγόριος Ποναζιαντζινός λέει: «Ο πλούσιος που είναι ελεήμων, ας φιλοσοφίσει την απαλλαγή από τον πλούτο του με το να δώσει από την περιουσία του σε αυτούς που έχουν ανάγκη σαν οικονόμος των άλλων, ώστε και ο άλλος να ευχαριστηθεί από όσα θα λάβει και ο ίδιος να συνταχθεί με τον Θεό, μη έχοντας τίποτα άλλο εκτός από τον Σταυρό και το σώμα». Ο δε Μέγας Βασίλειος, περιγράφοντας τον βαθμό της ελεητικής διάθεσης του ελεήμονα, λέει: «Ακόμη κι αν η τροφή περιοριστεί σε έναν άρτο, θα πάρει τις πόρτες αυτός που τον έχει και θα τον δώσει σε αυτόν που πεινάει». Ο ελεήμονας δεν φράζει τα αυτιά του στις αιτήσεις του φτωχού, αλλά αφουγκράζεται τους λόγους του και σπέβδει να τον βοηθήσει. Σε αυτόν που θα του ζητήσει χρήματα θα τα δώσει με αγάπη και συμπάθεια. Δίνοντας τον φτωχό, το πρόσωπό του είναι χαρούμενο, γιατί η καρδιά του χαίρεται από την πράξη της ελεημοσύνης. Χαίρεται που βοήθησε τον αδελφό του. Ο ελεήμονας αγαπιέται από τον Θεό και σώζεται από αυτόν όταν κινδυνεύσει. «Ηλαρών γάρ δότην, αγαπά ο Θεός». Ο ελεήμονας κάνει την ελεημοσύνη του κρυφά, γιατί η καρδιά του οθείται από την αγάπη του προς τον πλησίον και όχι από τη δόξα. Ο ελεήμονας χαίρεται, όχι με την καλοπέραση και την απόλαση, αλλά με την ευεργεσία και την αγαθοεργία. Δεν ασχολείται πολύ με το να προσέχει τις ωρέξεις και τις επιθυμίες του, αλλά για ένα και μόνο, για το πώς να ικανοποιήσει τον διακαή πόθο της καρδιάς του, και εξαιτίας αυτού του πόθου δεν διαθέτει μόνο την περιουσία του στους φτωχούς και σε αυτούς που του ζητούν, αλλά το πιο πολύτιμο απ' όλα, την προσωπική του ελευθερία. Ο ελεήμονας δεν ζει παρά για την αγάπη του πλησίον και ομολογεί έτσι την αγάπη του προς τον Θεό, αγαπώντας τον αδελφό. Ο ελεήμονας προσεγγίζει αυτόν που βρίσκεται σε θλίψη. Δεν αποστρέφεται το πρόσωπό του από τον φτωχό, ούτε τα μάτια του από όποιον του ζητάει βοήθεια. Δεν στερεί αυτό που πρέπει να δώσει στον αδελφό που του ζητάει από ανάγκη. Σε αυτόν που πεινάει θα του δώσει ψωμί, θα ξεδιψάσει όσους διψούν, θα στεγάσει τους φτωχούς, θα ντύσει τους γυμνούς, θα βοηθήσει όσους πάσχουν, θα επισκεφθεί τους φυλακισμένους και θα φιλοξενήσει τους ξένους. Σπέρνει, δίχως να λυπάται, ελπίζοντας τον Κύριο, και ο πλούτος που σκορπίζεται κατά αυτό τον τρόπο αποταμιεύεται στον ουρανό. Ο ελεήμονας στέκεται σαν ελιά φορτωμένη καρπό μπροστά στον οίκο του Θεού. Ουδέποτε χάνει την ελπίδα του στον Θεό, αλλά την κρατά πάντα ανθισμένη. Μιμείται το αϊθαλές του δέντρου και ζηλεύει την πολυκαρπία του,
δίνοντας άφθονη την ελεημοσύνη σε κάθε καιρό και σε όλους. Είναι μακάριος ο ελεήμονας, γιατί αυτός θα γίνει κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού, της ετοιμασμένης από καταβολής κόσμου. Προς τους ελεήμονες ο Κύριος θα πει: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνασα γάρ και εδώ κατέμει η φαγήν, εδίψισα και εποτίσατε με, ξένος ήμην και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλετε με, εισθένισα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με». Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, χαίρετε. Γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας. Oh.